σκοτάκι πήρες? Ναι, πήρα ένα καμένο ωραίο. Πες καήκανε φουλ. Εμένα μ' άρεσε. Τρία, ναι, τρία, τέσσερα, εντάξει. Αύριο. Αυτό δεν τρώγεται. Πριν να φτιάξω τη γουάφια μου. Νευριάστηκα. Η αλήθεια αυτή είναι. Γιατί πήγα στις γυναίκες πριν φύγω, σας είπα καλημέρα, σηκωθείτε. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν σηκώθηκε καμία ούτε γυναίκα. Εντάξει, άντρες, θα σας πω, βγάλετε πιτάκια. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα πιτάκια που καήκανε. Γιατί εμείς κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω, οι ακαμάτες. Εγώ αυτό το πράγμα έμπρεπε να το φάω. Εγώ τα έβγαλα, ρε Νίκο, τα ξύλισα, τα έβγαλα. Τι να κάνω. Αφού σα φώναξε, ρε Γαμάκι, πάνω σα φώναξε. Εντάξει. Δεν είναι κρίμα. Εγώ νόμιζα ότι είχε βγάλει τα μπισκότα ήδη. Τι, αφού είμαστε στην παξία, πήγαμε τι κότε. Τα πιτάκια δεν είναι δική μου δουλειά. Την έχει αναλάβει ο Νίκο. Το ότι δεν ξυπνήσαμε να τα βγάλουμε δεν μα ενημέρωσε ότι έχω πιτάκια στο φούρνο, σηκωθείτε, βγάλτε τα. Και πάλι εγώ τα έβγαλα τα πιτάκια. Τα είδα ότι καίγονται και τα έβγαλα. Αν δεν τα έβγαζα εγώ, θα είχαν γίνει κάρβουνο τώρα. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που αν ξαναγίνει πράγμα τέτοιο, εγώ προσωπικά θα τους αφήσω νηστικούς. Εμένα τις πατάτες πού θα τις βάλεις? Ποιες? Τις πατάτες. Τις πατάτες, ναι. Για μην πάω κι εγώ, κρίμα ρε παιδάκια μου καλά. Εγώ πήγα, δούλεψα με τον ψηλό να πάρω ένα αυγό. Και αυτό το πήρα έτσι, με το ζόρι. Σου λέω φέρε το εδώ και αφήσεις τις μαγκές. Το ζόρι.